Λοιπόν, επιστρέφουμε στη συζήτησή μας και πάμε στους συμπολίτες μας τώρα. Λοιπόν, έλατε. Το όνομά σας. Με την καλησπέρα μου, ονομάζομαι Φιλαργυρό. Όσο γίνεται περισσότερο, να κάνετε σχόλια και λιγότερο ερωτήσεις, γιατί δεν μένει πολύ χρόνο και προτιμώ να ακουστεί η άποψή σας. Ονομάζομαι Αλλά αν έχετε και κάποια καλή ερώτηση, δεν θα την απαντήσω. Φιλαργυρόπουλο Θεόδωρος. Κύριε Κατρούγκαλε, τι διανύουμε σήμερα, Δημοκρατία? Τι πολίτευμα έχουμε σήμερα? Όπως ξέρετε, η άποψή μου είναι ότι την τελευταία τριετία, εξαιτίας εφαρμογής των μνημονίων, έχουμε μια συστηματική παραβίαση του Συντάγματος, που ξεκίνησε σαν παραβίαση των κοινωνικών δικαιωμάτων, εξελίχθηκε σε παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων και ήδη, κατά τη γνώμη μου, έχουμε μια υπονόμευση της ίδιας δημοκρατίας. Μάλιστα. Γι' αυτό χρησιμοποιώ τον όρο παρασύνταγμα. Λοιπόν, εγώ σαν οδηγός ταξί έχω να μεταφέρω προς... Συγγνώμη, πριν συνεχίσετε, δεν μας απαντήσατε σε αυτό που είπε πριν ο κύριος Βορύδης. Προφανώς το είπε ως πολιτικό επιχείρημα. Δεν υπάρχει δυνατότητα να τεθεί πολιτικό κόμμα εκτός νόμου από το Σύνταγμά μας. Είχε συζητηθεί κατά τη σύνταξη του Συντάγματος το 1975 και απορρίφθηκε. Είναι καλή ιδέα πως δεν υπάρχει παρόμοια δυνατότητα με βάση την ελληνική συνταγματική ιστορία. Οι δυνατότητες στις οποίες αναφερθήκατε, κύριε Βορύδη, ποιες? Ναι, αλλά μιλήσατε για... Και επιμένω και στο προηγούμενο που είπα. Για νομικές δυνατότητες του Πρωθυπουργού. Τι σημαίνει αυτό? Είναι συμβιλικό αυτό. Είναι συμβιλικό και έχει ενδιαφέρον. Παραδέχεται ότι δεν υπάρχει συνταγματική δυνατότητα και λέει ότι υπάρχουν δυνατότητες πολιτικού ελιγμού. Εγώ έτσι το ερμηνεύω. Μάλιστα. Πελάτη. Συμβιλικό. Έχω λοιπόν να πω το εξής, σαν οδηγός ταξί. Κύριε Κρανιδιώτη, αντιπροσωπεύεται ένα πιο βαρύ κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, υποτιθέμενο για μένα, και συγχωρέστε με αν κάνω λάθος. Είναι και βαρύ. Θα σας απαντήσω. Προς συλλογή ψήφων, αν θέλετε, από την Χρυσή Αυγή. Και συγχωρέστε με αν κάνω κάποια παρεμηνία από ό,τι κατάλαβα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ η ταπεινή μου γνώμη, αν και δεν έχω καμία σχέση με τη δεξιά γενικότερα, και πόσο μάλλον με την ακροδεξιά, κύριε Βορύδη, καλησπέρα. Ότι αυτή τη στιγμή η Χρυσή Αυγή διώκεται πολιτικά. Δεν ξέρω οι υπόλοιποι συμπολίτες τι έχουν καταλάβει. Ας σηκώσουν και τα χέρια σου αν έχουν καταλάβει ίδιο πράγμα μαζί μου. Καλά, μην κάνουμε και κάτι. Όχι, βέβαια. Θα πει ο καθένας, συγγνώμη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα συμφωνήσω με τον Μπρολαλίσσα δικηγόρο ότι κατά πάσα πιθανότητα πάμε για άνοιγμα της Πανδώρας. Μάλιστα. Συγχωρέστε με γι' αυτό. Ελάτε. Έτσι είναι τα πράγματα. Ναι, καλησπέρα. Το όνομά σας και το σχόλιο σας. Κωνσταντίνος Ζαγκλής. Εγώ από ό,τι βλέπω δεν έχετε καταλάβει, μου φαίνεται, τι γίνεται. Και δεν έχετε καταλάβει τι γίνεται από το 2004 και μετά πιο έντονα. Καταρχήν υπήρχε ένα κόμμα το οποίο το έχουν χαρακτηρίσει όλοι οι υπόλοιποι χώροι, ο οποίο είχε οργανωμένο στρατό, πήγαινε ο στρατός, τα έκαιγε, τα έσπαγε. Από πίσω οργανωμένο σώμα μαρτύρων ότι αυτός δεν το έκανε, ήταν άλλος, τυχαία περνούσε, έτρωγε ένα σουβλάκι, και οργανωμένο σώμα νομικών για να τους βγάλει από την ασφάλεια. Γινόταν αυτό συστηματικά τα τελευταία χρόνια. Λόγω της κρίσης και της ανεργίας και ό,τι έχει και των επακόλουθων, υπάρχει αυξημένη τάση βίας, είτε στο χουλιγκανισμό, είτε στο ποδόσφαιρο, είτε όπου βρει κάποιος διέξοδο. Και αυτό υπάρχει σε αρκετά κόμματα, δεν είναι μόνο στη Χρυσή Αυγή. Υπάρχει στον Ανταρσία, υπάρχει πιθανόν στο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει πιθανόν στο ΚΚΕ, ίσως σε μικρότερο σκέλος. Και σε όλες τις γειτονιές γίνεται ο χαμός. Έχω δει επανελειμμένα στην τηλεόραση βουλευτές ή εκπροσώπους της Χρυσής Αυγής που έχουν ξυλοκοπηθεί. Από ποιους? Από χρυσαυγίτες. Το ίδιο και χρυσαυγίτες. Οργανωμένα πηγαίναν και επιτεθόντουσαν. Αλλά υπήρχε ένα, πώς να το πούμε, μια συμφωνία κυρίων. Πάω, σου ρίχνω μερικές κλωτιές, μερικές μπουνιές, φεύγουμε. Μια φορά κερδίζω εγώ, μια φορά κερδίζεις εσύ. Το ίδιο όπως γινόταν και στο χουλιγκανισμό. Όμως κάποιοι δεν ξέρουν τους κανόνες. Θέλοντας να ειροποιηθούν, θέλοντας να προβληθούν, κάνουν το βήμα παρακάτω. Το παραπάνω, μάλλον. Είτε στην περίπτωση του Φιλόπουλου, που μιλάω τώρα για το χουλιγκανικό σκέλος, είτε στην περίπτωση του Τεμπονέρα, όπως προαναφέρθηκε, είτε στην περίπτωση του Φίσα. Πήγε ο άλλος τώρα με το αυτοκίνητό του και ήθελε να δείξει ότι είναι ο πιο δυνατός της παρέας που τον καλέσανε, γιατί από ό,τι κατάλαβα από τα δημοσιεύματα, ξεκίνησαν τρεις, τους ορμήξαν 8 και αυτοί οι τρεις καλέσαν άλλους 10. Λοιπόν, βγήκε αυτός να δείξει ότι είναι ο πιο δυνατός. Δεν ξέρω αν είχε πρόθεση να το σκοτώσει ή όχι, αλλά αυτό το παιχνίδι παίζεται χρόνια τώρα. Και πολλές περιπτώσεις από τις 35 που λέτε, δεν ξέρω πώς έχουν πάει στις δικογραφίες. Για παράδειγμα, ο πυροσβέστης με τον άνεργο
που δολοφονήσαν ένα Πακιστανό οικονομικό μετανάστη. Αυτοί δηλαδή συντεταγμένα σαν μέλη της Χρυσής Αυγής το δολοφονήσανε. Ή επειδή ο άνεργος του την έδωσε που είναι άνεργος και ξέσπασε πάνω στον άμυρο εκείνο άνθρωπο για ένα απλό προσπέρασμα ή οτιδήποτε. Ή αύριο κάποιος που θα μπει και θα κάψει ένα μαγαζί που δουλεύουνε αλλοδαποί συνάνθρωποι μας θα είναι Χρυσαυγίτης. Δεν έχει δουλειά, δεν έχει να φάει και θα μπει και θα το κάψει το μαγάζι. Και θα μπει και θα χτυπήσει και τον άλλο δαπό. Και θέλω επίσης να πω και ότι σέβομαι απόλυτα και κλείνω την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Γλέζο, διότι έχουν δείξει ότι είναι δημοκράτες πραγματικοί, όπως και εγώ ανήκω στο μεσαίο χώρο, και όχι αλακάρτ όπου τους βολεύει. Μάλιστα. Πριν δώσω το μικρόφωνο στον επόμενο, μην μιλάτε χωρίς μικρόφωνο, δεν ακούγεται τίποτα. Έρχεται από πολλούς, κύριε Γρανιδιώτη, το μήνυμα στο διαδίκτυο για σας. Και δεν μπορώ, θα το ρωτήσω, διότι μου το στείλαν 3-4. Μου στέλνουν εδώ ένα, δεν ξέρω αν είναι απόσπασμα άρθρου σας ή δήλωσή σας. Αυτό και το πήγαμε μαλώσει με τον κύριο Μπογιόπουλο. Από την εφημερίδα Δημοκρατία, η ημερομηνία είναι 30 Δεκεμβρίου του 2012. Και λέτε, η Χρυσή Αυγή στην καλύτερη περίπτωση κάνει αντιποίηση αρχής. Ενίοτε πέφτει και καμιά ψηλή, ήτι έργο εξύβριση και σωματικές βλάβες. Οι εκατόμβες των μαχαιρωμένων αλλοδαπών υπάρχουν στην εφάνταστη και βλακώδη προπαγάνδα της προοδευτικιάς, εντός εισαγωγικών, δημοσιογραφίας. Ναι, μου το στέλνουν, για να σας θέσω το ερώτημα, αν αλλάξατε θέση απέναντι στη Χρυσή Αυγή λόγω των τελευταίων εξελίξεων, ενώ πριν φλερτάρατε μαζί. Δεν φλερτάρε κανένας. Πολιτικά. Και αν διαβάσετε όλο το άρθρο μου αυτό στη Δημοκρατία, αναφέρω ότι κανένας δεν επιτρέπεται να αποκαθιστά την αστυνομία. Αναφέρομαι στα κοινωνικά αίτια, ότι πώς πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να επανενταχθούν, αν θέλετε, μέσα σε αυτό που ονομάζουμε τα κόμματα τα δημοκρατικά, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτό ίσχυε τότε. Τι να κάνουμε, εγώ δεν μπορώ, δεν έχω κληρονομικό χάρισμα για να ξέρω ότι δολοφονήθηκε. Θα δολοφονήθηκε ότι μάλλον δεν ίσχυε ούτε τότε αυτό. Έτσι, όχι, δεν ότι είναι. Δηλαδή μα και τώρα δεν υπάρχουν εκατόμβες, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν υπάρχουν, υπάρχουν συγκεκριμένες. Η ποινική δίωξη αναφέρεται. Δεν υπάρχουν στη φαντασία της προοδευτικής δημοσιογραφίας. Αναφέρεται υπάρχουν μέσα στη δικογραφία, κύριε Χατζηνικολάου. Και αφορούν και σε εκείνα τα χρόνια. Απλώς ο φανατισμός του κυρίου Καραντιώτη δεν το επιβάλλω. Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, τρεις απόπειρες υπάρχουν. Το όνομα σας και το σχόλιο σας. Σταματέλος Πέτρος. Ναι, μετά από δύο χρόνια. Νομίζω ότι ελείπει ένα βασικό στοιχείο από την επιχειρηματολογία όλων των μελών του πάνελ απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Και αυτό είναι η κοινωνική ανταπόκριση Χρυσής Αυγής και η απήχηση που έχει. Και αυτό είναι και το επιχείρημα που κατεξοχήν χρησιμοποίησε ο εκπρόσωπος Χρυσής Αυγής και στο οποίο βλέπω μια μηχανία να απαντήσουν οι εκπρόσωποι εδώ των κομμάτων. Εκτός από την ιδεολογία που έχει τις αναφορές, που είναι εθνικοσοσιαλιστική, που έχει ναζιστικές συνιστώσεις προφανώς. Υπάρχουν και κάποια κοινωνικά χαρακτηριστικά που αποτυπώνουν το κόμμα και ίσως αν θέλετε αποτυπώνουν και την ιδεολογία στην κοινωνία. Και δεν μπορούμε να αρνούμαστε ότι αυτά τα χαρακτηριστικά πολλές φορές γίνονται και κτήμα της κοινωνίας. Και αυτά είναι η επιρρέπεια στη βία που αναφέρθηκε και πριν. Είναι η συλλήβδη άρνηση και καταδίκη του πολιτικού συστήματος. Είναι η επιλεκτική εφαρμογή των νόμων. Η αξιοποίηση των βουλευτικών προνομίων, αλλά η αντιποίηση αρχής σε κάποιες περιπτώσεις. Όλα αυτά υπάρχουν στην κοινωνία. Και υπάρχει μια μερίδα του κόσμου που τα δέχεται. Και όχι μόνο τα δέχεται, αλλά τα υπερπροβάλλει επί της ιδεολογίας που είναι ναζιστική, την οποία τη βάζει δεύτερη μοίρα για να τα επιλέξει σε μια εκλογική διαδικασία. Ποια είναι λοιπόν η στάση των κομμάτων, και αναφέρομαι σε εκπροσώπους των κομμάτων, ποια είναι η στάση σας απέναντι σε αυτές τις ιδεολογίες, γιατί υπάρχουν στην κοινωνία αυτές οι ιδεολογίες. Πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν και μήπως η κατάργηση και η διάλυση Χρυσής Αυγής δημιουργεί έναν κατακαιρματισμό ενός τμήματος του εκλογικού σώματος και μήπως αυτή η κατάργηση και αυτός ο κατακαιρματισμός θα οδηγήσει στην αξιοποίηση, στην ενσωμάτωση αυτών των ψηφοφόρων από τα υπόλοιπα κόμματα του συνταγματικού τόξου και αν γίνει αυτό, μπορεί να γίνει χωρίς να υπάρχουν εκπτώσεις στη δημοκρατική υπόσταση των υπόλοιπων κομμάτων. Ή στο μεταναστευτικό και την ασφάλεια θα κάνει κάποιες εκπτώσεις η Νέα Δημοκρατία ώστε να προσεγγίσει ψηφοφόρους. Στην άρνηση του πολιτικού συστήματος, στην αντιμνημονιακή πολιτική, θα κάνουν κάποιες εκπτώσεις στα κόμματα της αριστεράς για να προσεγγίσει τους ψηφοφόρους. Και αν γίνει αυτό, νομίζω ότι αντί να έχουμε ένα κόμμα, το οποίο να είναι βαθιά αντιδημοκρατικό και αντικοινωνικό, απλά θα διαχυθεί αυτή η ιδεολογία κάθετα, όχι μόνο σε όλο το πολιτικό σύστημα. Ναι, όχι μόνο σε όλο το πολιτικό σύστημα, αλλά και σε όλη την κοινωνία. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβασή σας.
Παρακαλώ, το όνομά σας. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Κουράκης Διονύσης. Είμαι φοιτητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών. Εγώ θα ήθελα λίγο να τοποθετηθώ πάνω στο πολιτικό κομμάτι της υπόθεσης και όχι τόσο στην νομική υπόσταση. Και στην ερώτησή μου, αν γίνεται να μου απαντήσουν οι πολιτικοί που βρίσκονται εδώ και κυρίως ο κύριος Βορύδης που εκπροσωπεί ουσιαστικά την κυβέρνηση. Οι πολιτικοί μου ομικρών γιώτα γνωρίζουν που πρέπει να είναι γνώστες της πολιτικής επιστήμης. Γνωρίζουν ότι πέρα από τα ποσοστά ανεργίας, πέρα από το μεταναστευτικό, ότι και η προοπτική μιας κυβέρνησης συνεργασίας ουσιαστικά θα λειτουργήσει συνισχυτικά, θα βοηθήσει για την εμφάνιση κομμάτων πολιτικών στον ακροδεξιό χώρο. Τα κόμματα αυτά της ακροδεξιάς που ουσιαστικά παρουσιάζονται ως μια άλλη λύση απέναντι στην κυβέρνηση και ως αιστεία αντίδρασης της πολιτικής σύγκλησης. Με βάση λοιπόν αυτό η ερώτησή μου είναι πώς γίνεται η κυβέρνηση από την μία να εμφανίζεται έκπληκτη και καταγγελτική απέναντι στη Χρυσή Αυγή μέσω των εισαγγελικών παρεμβάσεων και από την άλλη να της αφήνει περιθώρια να ανακάμψει και να ενισχυθεί. Μήπως τελικά χρησιμοποιεί τη Χρυσή Αυγή ως μανδύα κάτω από τον οποίο θέλει να ελαφρύνει το βάρος των σκληρών δημοσιονομικών μέτρων που εφαρμόστηκαν στη χώρα μας. Ευχαριστώ πολύ. Θέλετε να πείτε μια φράση? Εγώ θα ήθελα, αν μου να την πείτε. Ναι. Νομίζω ότι έχουν τεθεί πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Λοιπόν, το πρώτο το οποίο θέλω να πω, εγώ μιλώ ως δεξιός πολιτικός. Και σας λέω ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ σαφές. Εμείς έχουμε σκληρό μέτωπο, σκληρό μέτωπο, απέναντι στον ναζισμό και στον εθνικοσοσιαλισμό. Αυτό είναι το πολιτικό κομμάτι. Τώρα, θέσαμε, έχει γίνει μια ανάλυση από τους συναδέλφους μου, η οποία ουσιαστικά τι λέει? Η κοινωνική κρίση δημιουργεί τη Χρυσή Αυγή. Εγώ θα πω ότι αυτό προφανώς είναι ακριβές. Μόνο που είναι εν μέρει ακριβές. Δηλαδή, θα το πω διαφορετικά. Αν δεν υπήρχε ανεργία, αν δεν υπήρχαν περιοριστικές δημοσιονομικές πολιτικές, αν αυτές δεν δημιουργούσαν απονομιμοποίηση του παραδοσιακού πολιτικού συστήματος, αν δεν υπήρχε η κρίση των πολιτικών κομμάτων, αν δεν υπήρχαν μια σειρά από εξαιρετικά κακές πρακτικές που ακολούθησαν παραδοσιακά τα κόμματα τα οποία διακυβέρνησαν τον τόπο, προφανώς δεν θα μπορούσε να εξελιχθεί αυτό. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Και εδώ είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να βάλουμε τα πράγματα εκεί που είναι. Γιατί εκείνο το οποίο αναπτύσσει η αντισυστημική λογική, και γι' αυτό σας λέω ότι εγώ δεν αποδέχομαι καθόλου την πολιτική δίωξη. Τι είναι? Αν δεν σας αρέσει ο Βορύδης, να το πω αλλιώς, ή η Νέα Δημοκρατία, τότε είναι απολύτως θεμητό να επιλέξετε έναν άλλο πολιτικό που σας κάνει ή ένα άλλο πολιτικό κόμμα το οποίο σας κάνει. Αρκεί μέσα από την αντισυστημικότητα να μην φτάσουμε να αμφισβητούμε τα βασικά μας δεδομένα για το πώς θα λύνουμε τις διαφορές μας, για το πώς θα επιλέγουμε πολιτικές. Δηλαδή, να μην αμφισβητούμε την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αν αρχίσουμε να αμφισβητούμε την ίδια την κοινοβουλευτική δημοκρατία, τότε στην πραγματικότητα δημιουργούμε συνθήκες απόλυτης σύγκρουσης, γιατί χαλάμε τον βασικό μηχανισμό κεντρικών επιλογών και επιλύσεως και διευθετήσεως των κατευθύνσεων που θα πάρουμε. Και τότε είναι που θα οδηγηθούμε σε ακραία σύγκρουση. Όταν εγώ αναφέρθηκα στα τρία παιδιά που χάθηκαν, το ένα από την αριστερά και τα δύο παιδιά από τη Χρυσή Αυγή, εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι το εξής. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Τρία παιδιά δεν κάναν οικογένεια. Τρία παιδιά δεν θα ερωτευτούν. Τρία παιδιά δεν θα δημιουργήσουν. Τρία παιδιά σκοτωθήκανε. Σε ποια σύγκρουση ακριβώς, να καταλάβω? Και το μέλλον μας είναι αυτό? Επειδή διαφωνούμε με τις δημοσιονομικές πολιτικές της κυβέρνησης που ψήφισα εγώ? Ή επειδή εγώ διαφωνώ με τις επιλογές που προτείνει ο κ. Παπαδημούλης? Ο τρόπος με το οποίο θα το λύσουμε αυτό είναι ότι θα πάρουμε τα όπλα και θα πυροβολάμε ένα στον άλλον? Άρα πρέπει να διαφυλάξουμε τι? Το θεσμικό μας σπίτι. Γιατί εκεί θα τσακωθούμε ως Έλληνες, εκεί θα διαφωνήσουμε, αλλά και τελικά εκεί θα επιλέξουμε κατευθύνσεις. Η απονομιμοποίηση που παράγεται από αυτού του τύπου τα φαινόμενα, βεβαίως πρέπει να αναζητήσουμε το γιατί συμβαίνει και το ακούω, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ ξεκάθαροι, και οι άλλοι συμπολίτες, πολύ ξεκάθαροι σε μια συμφωνία ότι δεν θα αμφισβητήσουμε τον πυρήνα. Τον πυρήνα, τον δημοκρατικό,
τον πυρήνα των βασικών μας αξιών. Είναι μόνο αυτό. Μία φράση, κύριε Παπαδημούλη. Είναι... Γι' αυτό και λέω ότι έχουμε σκληρό μέτωπο. Έτσι. Δεν έχετε μικρόφωνο. Θα είμαι πολύ συντομότερος του κύριου Βόλου. Τη Χρυσή Αυγή δεν θα την ξαναπάμε στο 0,3 με δίκες και με καταδίκες ποινικά κολάσιμων πράξεων. Αλλά με ιδεολογικό και πολιτικό αγώνα απέναντι στο φασισμό και τον ναζισμό και κυρίως με την άρση των αιτίων που τη γιγάντωσαν και στα οποία αναφέρθηκα και πρωτήτερα και που αφορούν και στην κρίση και στην ανάγκη μιας καθαρής και όχι θολής διαχωριστικής γραμμής απέναντι στο φασισμό και με την εγρήγορη της ιστορικής μνήμης. Από εκεί και πέρα, στην επισήμαση του νεαρού συνομιλητή μας, επειδή η άκρα δεξιά, η φασίουσα δεξιά υπήρχε και πριν στην ελληνική ιστορία από τη Χρυσή Αυγή, τα τάγματα ασφαλείας, οι συνεργάτες των Γερμανών, οι επίγονοί τους, ο κίνδυνος που επισημαίνει είναι υπαρκτός και γι' αυτό νομίζω ότι παρά τις μεγάλες μας διαφορές με τη Νέα Δημοκρατία, που μας χωρίζει πολιτική και προγραμματική άβυσος, έχει σημασία να συμφωνήσουμε στο εξής, το οποίο θέλει και η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Με δημοκρατία και ενισχύοντας τη δημοκρατία, να δώσουμε τη δυνατότητα στους Έλληνες πολίτες να επιλέξουν το πώς θα βγούμε από αυτή την κρίση, το μέλλον τους, ποιος θα κυβερνήσει, λοιπόν, γιατί ο τόπος έχει ζήσει εμφύλιο και τον έχει πληρώσει ακριβά. Θέλει ο φίλος να κάνει το σχόλιο. Θέλω να είναι 30 δευτερόλεπτα. Γιατί περιμένουν όλοι. Απολύτως συμφωνώ και με τον κύριο Βορύδη και με τον κύριο Παπαδημούλη ότι σαν πολιτικοί οφείλουν να θωρακίσουν το δημοκρατικό καθεστώς. Και πολύ σωστά συμφώνησα σε απόλυτα σε αυτά που είπατε. Όμως αρνούμε να πιστέψω με την απλή λογική ότι η κυβέρνηση και ο σύσσωμο το πολιτικό περιβάλλον δεν φρόντισε από την αρχή να ελέγξει τη δύναμη και την άνοδο της ακροδεξιάς στη χώρα μας. Πόσο μάλλον της Χρυσής Αυγής. Αυτό. Αντώνη Βασιλιάδη που μου στέλνει στο μήνυμα ότι έκανα γαργάρα την απάντηση του κυρίου Κρανιδιώτη στην ερώτησή σου που μετέφερα πριν από λίγο, ο ρόλος μου δεν είναι να καθορίζω πώς απαντούν. Απαντούν με τον τρόπο που θέλουν. Όχι με τον τρόπο που θέλω εγώ ή με τον τρόπο που θέλεις εσύ. Επίσης, πώς έκανα γαργάρα την απάντησή του. Το σχόλιο Παπαδημούλη δεν το άκουσες, Αντώνη. Πάντως λοιπόν, δεν θα με κάνει κανένας να βρίσω ανθρώπους που ξέρω ότι δεν είναι ρατσιστές και δεν είναι ναζιστές. Για να είμαι αρεστός σε κάποιους. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ για το βήμα που μας δίνετε. Δεν θα πιαστώ από αυτό που είπατε, γιατί αυτό πειράζει. Μπορεί να μας πάει στις 3 τα ξημερώματα. Καλημέρα. Μυρογιώργος Δημήτρης λέγομαι. Είμαι ειδικευόμενος γιατρός. Λοιπόν, εγώ θα είμαι σύντομος και περιεκτικός. 2 λεπτά από το χρόνο σας μόνο. Καταρχάς, θα ήθελα να ξεκινήσω με το αυτονόητο ότι ο ναζισμός, με όποια μορφή και αν αυτός εκφράζεται, είτε ως ρατσισμός, παύλα φιλετισμός, είτε ως απολιταρχισμός, είτε ως αντισημιτισμός, είτε ως ακραίος μιλιταρισμός, ακόμα και ως φιλετικός κοινωνικός δαρβινισμός, αποτελεί και πάντα θα αποτελεί μια εγκληματική ιδεολογία. Διότι απλούστατα οθεί τα μέλη του σε εγκληματικές ενέργειες. Εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση και θα τονίσω ότι πραγματικά αναλωθήκαμε όλους αυτούς τους μήνες στο να εξηγούμε οι μισούς στους άλλους μισούς τι σημαίνει τι εστί Χρυσή Αυγή, τι εστί ναζισμός. Και αυτό πραγματικά αποτελεί μια ήττα της ελληνικής δημοκρατίας, του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος που δεν δίδαξε την ιστορία που θα έπρεπε να διδάξει και μια ήττα της ίδιας ελληνικής κοινωνίας. Εδώ θα ήθελα να αναλογιστούμε μάλιστα ότι η χώρα μας πραγματικά έζησε με το χειρότερο τρόπο και καθ' ολοκληρία τις θηριωδίες της ναζιστικής Γερμανίας, που αυτό βέβαια οδήγησε και στη γέννηση, αν θέλετε, της λαμπρότερης σελίδας στην ελληνική ιστορία, από καταβολής του ελληνικού έθνους, που ήταν η εθνική μας αντίσταση. Αν λοιπόν ξεκινήσουμε και δούμε μια κριτική ματιά την ιστορία μας και κάνουμε μια σύντομη ανασκόπηση, θα δούμε ότι μεταξύ άλλων υπήρξαν, και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας, φιλοναζιστικές ελληνικές κυβερνήσεις τύπου Ράλι, Τσολάκογλου, υπήρξαν παραξιστρατιωτικές οργανώσεις τύπου Ταγμάτων Ασφαλείας, υπήρξαν φιλοβασιλικές οργανώσεις τύπου Οργάνωση Χ, υπήρξαν άλλες οργανώσεις τύπου ΕΣΠΟ, ναζιστικές, και όλες αυτές συνδέονται, βρίσκονται σε ένα κοινό παρονομαστή. Μπορούμε να τους θέσουμε σε μια ομάδα και να τους βάλουμε τον εξής τίτλο: Εχθροί της Δημοκρατίας. Μάλιστα. Και το ερώτημα, μισό λεπτό, το ερώτημα είναι το εξής. Δεν θα τους αφήσω να απαντήσουν. Γι' αυτό κάνε σχόλιο. Θέλω να ακουστεί η δική σας γνώμη. Διότι αν ανοίξω νέο γύρο με το πάνελ, δεν θα μιλήσει κανείς σας. Απλώς θεωρώ ότι τα πολιτικά κόμματα πραγματικά και κυρίως τα κόμματα της δεξιάς, κύριε Βορύδη και κύριε Κρανιδιώτη και κύριε Ψωμιάδη,
ότι σε ποιους απευθύνεστε, σε ποιους ψηφοφόρους απευθύνεστε. Σαφώς σε αυτούς που είναι υποστηρικτές της δημοκρατίας, αλλά σε όλους αυτούς που είναι εχθροί της δημοκρατίας, ποια είναι η κριτική σας θέση? Τους αγκαλιάζετε? Αν η Χρυσή Αυγή μπει αύριο μεθαύριο εκτός νόμου και ένα μεγάλο ποσοστό έρθει σε εσάς, πώς θα τους αντιμετωπίσετε? Σαν ναζιστές? Πώς θα τους αντιμετωπίσετε? Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Με λένε Γιώργο Χαραλαμπίδη. Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος. Είμαι ο εργοδότης σας. Ναι. Γιατί εγώ σας ψηφίζω, σας διορίζω και κάθε τετραετία αναλόγως. Ή σας αποσύρω ή σας αφήνω να πάρετε μια σύνταξη μετά τα 8 χρόνια που έχετε βουλευτές. Έτσι. Λοιπόν, μια παρένθεση. Στη Μαρφίν ήταν Έλληνες. Έτσι. Όπως και Έλληνες είναι ηλικιωμένοι στην Κυψέλη, που τρώνε το ξύλο της αρκούδας. Έτσι. Λοιπόν, τελειώνω αυτό το θέμα. Έρχομαι στο άλλο. Η Χρυσή Αυγή, αν θυμάμαι καλά, είναι από τις αρχές του 80. Ωραία. Κύριε Βορύδη, από το 80 δεν είναι η Χρυσή Αυγή? Νομίζω και πιο πριν. Αλλά δεν το θυμάμαι. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Αρκετά. Ήσασταν μέλος, νομίζω, ή όχι? Ποτέ. Ποτέ. Α, οκ. Δεν ξέρω γιατί έχουν ακουστεί κάτι τσεκούρια, κάτι... Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μήπως τώρα σας κόπτει επειδή χάνετε ψηφαλάκια από δεξιούς μέχρι ψευτοαριστερούς? Μια απάντηση. Γιατί τόσο καιρό δεν σας ενοιάζει και τόσο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βορύδης, μία φράση. Για το αν μας κόφτει... Μα τι εννοείται, ξαναλέω, πάλι εδώ υπάρχει μια τεράστια σύγχυση. Δεν ασχολείται κανένας. Αν θέλαμε, αγαπητέ φίλε, να βγάλουμε εκτός νόμου τη Χρυσή Αυγή για λόγους ιδεολογίας, θα κάναμε αυτό το οποίο έχουν κάνει αλλού, σε άλλα συντάγματα. Υπάρχει απαγόρευση εκεί των ολοκληρωτικών ιδεολογιών. Εντάξει, δεν το έχουμε κάνει αυτό, δεν το προτείνουμε αυτό, δεν το έχουμε υποστηρίξει αυτό, δεν το θέλουμε αυτό. Αν εσείς όμως εννοείτε ότι θα υπάρχει ένα ακόμα, το οποίο θα συμβαίνεται με εγκληματικές πράξεις και εμείς αυτό πρέπει να το κοιτάμε, δικαίωμα σας να την έχετε αυτή την άποψη, δεν είναι η άποψή μας. Και να το πω διαφορετικά, τι προσάπτεται στην κυβέρνηση? Δεν έπρεπε να διαβάσουμε τις δικογραφίες? Λοιπόν, αυτό λέτε. Να σας πω κάτι. Πείτε αυτό τώρα, μην συζητάμε. Το 80, τώρα, το 90, η Χρυσή Αυγή τι ήταν, δηλαδή? Η μόνη τώρα πράξη διοικητικά που έχει κάνει η κυβέρνηση, αγαπητέ φίλε. Και στο κάτω-κάτω. Μα η μόνη διοικητική πράξη που έχει κάνει. Τα μόνα όπλα που έχουμε δει είναι τη αριστερά. Να μην τι από εγκληματικές οργανώσεις. Να μην τι διαβιβάσει. Όχι. Άρα συνεχίζουμε κανονικά. Περιμένουμε δηλαδή την επόμενη ανθρωποκτονία. Ποια ανθρωποκτονία? Κάθε μέρα δεν γίνονται ανθρωποκτονίες από εσάς. Τι λέτε? Από εσάς, στην κυβέρνηση. Δεν υπάρχουν ανθρωποκτονίες κάθε μέρα. Εντάξει, αν λοιπόν, γι' αυτό λέω. Δεν αν λοιπόν εσείς είστε στη λογική ότι επειδή δεν το ξέρω, η δημοσιονομική πολιτική έχει επιπτώσεις. Άρα, ένα πολιτικό κόμμα το οποίο εκφράζει εσάς που θέλετε να διαμαρτυρηθείτε για τη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης μπορεί να κάνει φόνους, γιατί κατά την άποψή σας αυτό είναι το ίδιο με την κυβερνητική πολιτική, προφανώς είμαστε πολύ μακριά ως αντιλήψεις. Πολύ μακριά. Ωραία, τότε είναι και θα παραμείνουμε μακριά. Είναι εγκληματική οργάνωση γιατί σκότωσε τον Τεμπονέρα. Ελάτε. Εξήγησα τρεις φορές την έννοια της εγκληματικής οργάνωσης. Καμία σχέση. Αν έχετε ήδη μιλήσει, γιατί περιμένουν άλλοι. Ελάτε. Καλησπέρα. Ο κύριος Παπαδημούλης είπε ότι υπήρχε πολιτική ανοχή. Ο κύριος Βορύδης ανέφερε ότι η κυβέρνηση αυτό που έκανε είναι διαβίβαση στην δικαιοσύνη τα στοιχεία. Ερώτηση προς τον κύριο καθηγητή. Η δικαιοσύνη και η δικαστική εξουσία έπεται της πολιτικής? Σας είπα ότι κατά γνώμη μου υπήρξε μια μακροχρόνια δράνεια και της δικαιοσύνης που πρέπει να τις καταμαρτυρείτε. Αν επιτρέπετε και ένα σχόλιο από τον κύριο Βορύδη γι' αυτό. Για την αδράνεια. Μα εδώ... Αν η δικαιοσύνη έπεται της πολιτικής. Ξαναλέω. Η διαβίβαση των συγκεκριμένων δικογραφιών, και αυτή είναι και απάντηση σε όσους λένε ότι αδρανήσαμε, κύριε. Μα υπήρχαν διώξεις. Συγγνώμη. Υπήρχαν διώξεις. Δεν διαβάστηκαν ανύπαρκτες υποθέσεις. Υπήρχαν διώξεις σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα περιστατικά. Δεν είχαν συγκεντρωθεί αυτά τα περιστατικά μαζί, προκειμένου να αξιολογηθεί συνολικά η εγκληματική δράση. Αυτό έπρεπε να το κάνει, συγγνώμη. Απαντώ. Απαντώ στο ερώτημα, θα σας καλύψω αν με αφήσετε. Αυτό έπρεπε να το κάνει η κυβέρνηση ή. Θα μπορούσε να το κάνει ο οποιοδήποτε. Εσείς, βεβαίως, γιατί αυτή είναι αυτεπάγγελτη διαδικασία, επιλαμβάνεται αυτεπαγγέλτος ο εισαγγελέας, μόλις, ακούστε κάτι, μόλις περιέλθουν σε γνώση τα στοιχεία. Αυτό είναι και η απάντηση στην κριτική που μας κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ως απλός πολίτης με ενοχλεί η σειρά, πρώτα η πολιτική και μετά η δικαιοσύνη. Επαναλαμβάνω.
Πείτε τη φράση, κύριε Παπαδημούλη. Θέλω όμως να μου πείτε δύο λεπτά. Εσείς ως απλός πολίτης. Άρα η άποψή σας είναι ότι κακώς το κάναμε. Εντάξει. Άρα έχουμε συνεννοηθεί. Ναι, αλλά. Εγώ δέχομαι ότι δεν το κάνετε κακώς. Εσείς δέχεστε ότι είναι κακή η σειρά. Ξαναλέω. Και προκαλεί ερωτήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ μας εγκαλεί σήμερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ μας εγκαλεί. Γιατί λέει. Ότι ξέρετε, συγγνώμη, έπρεπε να έχετε λάβει υπόψη. Είμαι Έλληνας πολίτης, δεν είμαι σίγουρος. Όχι, λέω για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν λέω για εσάς. Εσείς καλά ρωτάτε. Να απαντήσω ότι με εγκαλούν. Να μαλήσουν τι με εγκαλούν. Μας εγκαλούν λοιπόν στην κυβέρνηση ότι δεν ενεργήσαμε όσο γρήγορα έπρεπε. Αυτό δεν είπε ο κ. Φίλης. Και ότι για καιρό κοιτάξαμε το φαινόμενο. Το αφήναμε και το κοιτάζαμε. Λέω εγώ. Υπήρχαν στοιχεία τα οποία εμείς έπρεπε να συγκεντρώσουμε όλο αυτόν τον καιρό. Διότι αυτά τα στοιχεία, αν τα ήξερε ο κ. Φίλης ή αν τα ήξερε ο κ. Παπαδημούλης ή αν τα ξέρατε εσείς. Αυτό που έκανε ο Υπουργός μπορούσε να το κάνει οποιοδήποτε από εμάς. Απλώς, να λέμε την αλήθεια. Υπήρξε πράγματι μία σταγόνα, η οποία δεν ήταν σταγόνα, ήταν ένα συγκλονιστικό γεγονός, που είναι ένας φόνος, που οδήγησε προφανώς σε κινητοποίηση. Θα μου πείτε, έπρεπε να φτάσουμε στο φόνο. Την ακούω αυτή την κριτική. Μάλιστα. Αυτή την κριτική την ακούω. Μία φράση αλλά μόνο, αυτή την κριτική. Παπαδημούλη, παρακαλώ. Όχι ότι είναι πολιτική δίωξη. Παρακαλώ. Ναι, περίμενα να βάλει τελείω. Όχι εσύ. Δεν είπα. Και πάλι θα είμαι πολύ συντομότερο του κ. Βορύδη. Κακά τα ψέματα. Η ερώτηση του συνομιλητή μας είναι απολύτως εύστοχη. Υπήρχαν για χρόνια καταγγελίες, ερωτήσεις, επερωτήσεις, στοιχεία, όχι μόνο μέσα από την Ελλάδα. Από το Συμβούλιο της Ευρώπης, από το Συνήγορο του Πολίτη, από Επιτροπές για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, για την εγκληματική δράση. Τι άλλαξε τα πράγματα. Ο πρώτος Έλληνας νεκρός, όχι ο πρώτος νεκρός, ο πρώτος Έλληνας νεκρός. Αυτό ήταν το σοκ και φυσικά θα ήταν καλύτερο και σωστότερο να κινητοποιηθεί η δικαιοσύνη. Μάλιστα. Γιατί μπορούσε και μόνη της να μαζέψει τους 30 τόσους φακέλους και δεν θα έπρεπε να περιμένει το δένδια. Εσείς κύριε Παπαδημούλη που τα ξέρατε γιατί δεν πήγατε στον εισαγγελέα. Τι πράγμα. Εσείς γιατί δεν πήγατε στον εισαγγελέα. 44 ερωτήσεις. Στον εισαγγελέα αφήστε τις ερωτήσεις. Στον εισαγγελέα πήγαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν πήγατε να πείτε ότι εγώ καταμηνύω και ζητώ και λάθη στο όνομά σας. Παρακαλώ να ακούσουμε. Να ακούσουμε τη φίλη μας εδώ. Παρακαλώ. Ευγενία Μαρμαρά ονομάζομαι. Είμαι και εγώ φοιτητρία στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στο πολιτικό τμήμα. Προσωπικά θα μου επιτρέψετε να μην δέχομαι μαθήματα συνταγματικής νομιμότητος από αυτούς που ψήφισαν με τρόπο αντισυνταγματικό τα μνημόνια και έφεραν κατά σωρούς πράξεις νομοθετικού περιεχομένου σε αντίθεση με το περίφημο άρθρο 44, παράγραφος 1 του Συντάγματος, που δεν έφεραν ακύρωση για κάποιες από τις δανεικές συμβάσεις κλπ. Ανατρέχοντας ιστορικά. Μπορούμε να δούμε, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά γενικότερα, ότι σε περιόδους οικονομικής και κοινωνικής κρίσης υπάρχει μία σύνδεση του κράτους με το παρακράτος. Τι εννοώ, ότι οι ναζιστικές, οι φασιστικές και οι λοιπές εγκληματικές οργανώσεις αναλαμβάνουν να κάνουν τη βρώμικη δουλειά που δεν θα πάρει ποτέ στις πλάτες της η κυβέρνηση. Ναι, η κάθαρση πρέπει να έρθει, δεν θα έρθει όμως από μια τέτοιου είδους κυβέρνηση. Και γενικά θεωρώ ότι στεκόμαστε στο θέμα της Χρυσής Αυγής και του οποιοδήποτε κόμματος και διαξυφίζονται εδώ πέρα, διασταυρώνονται τα ξύφη από τη μια πλευρά και από την άλλη, ενώ ξεχνάμε το σημαντικότερο. Ότι υπάρχει μία βαθιά ανάγκη εκδημοκρατισμού ολόκληρου του συστήματος. Ασχολούμαστε με τη Χρυσή Αυγή, αλλά η Χρυσή Αυγή είναι το παγόβουνο. Το ρήγμα στον Τιτανικό όμως έγινε από το βάθος. Αυτά, ευχαριστώ. Μάλιστα. Έλατε. Καλησπέρα και από μένα, Παύλος Βίγκος, μουσικός. Λέγεται ότι αν θες να καταστρέψεις έναν στάρ, πάρ' του τις κάμερες, πάρ' του τα φώτα και βάλ' τον στη σκιά. Το ερώτημα λοιπόν θα είναι, η τοποθέτηση περισσότερο θα είναι προς δημοσιογράφους και λιγότερο προς πολιτικούς, μια και οι περισσότεροι προλαλήσαντες με κάλυψαν, όπως επίσης με κάλυψαν και οι τοποθετήσεις του κυρίου Βορύδη και του κυρίου Παπαδημούλη, με τους οποίους συμφωνώ. Και θα συμπληρώσω ότι ναι, μεν κύριε Βορύδη και κύριε Παπαδημούλη, θα φτιάξετε το γήπεδο να παίξετε την αντιπαλότητα των μεγάλων κομμάτων, αλλά πλέον να θυμάστε ότι τα χρόνια της αλαζονίας των μεγάλων κομμάτων με τα 80 και 90% συνόλου έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί και το ότι η άνοδος της Χρυσής Αυγής δηλώνει τι. Ότι ο πεινασμένος και εξαφλειωμένος Έλληνας για το τι είναι ικανός να κάνει. Δηλαδή να σας βάλει έναν μπάστακα μέσα στο κοινοβούλιο
που θα σας χαιρετάει ναζιστικά, που θα σας βρίζει, που θα σας λέει γαλλικά, τα γνωστά φαινόμενα που είδαμε στο τέλος. Εγώ θα λοιπόν θέλω να ρωτήσω μια ερώτηση, η οποία θα την απευθύνω στον διευθυντή της Αυγής, μια και έχουμε άνθρωπο του δημοσιογραφικού κόσμου εδώ, αλλά και στον κύριο Χατζηνικολάου, ο οποίος είναι επίσης. Θα το σκεφτώ. Έτσι. Κάντε την ερώτηση. Λοιπόν, η ερώτηση λέει, μήπως η προβολή, η υπερβολική προβολή ειδήσεων, φάρμακα μόνο για Έλληνες, πρωτοσέλιδα, πάρα πολύ λεπτά, πολλή ώρα ενδεχόμενα αφιερώματα στα τηλεοπτικά δελτία, φαγητό μόνο για Έλληνες, συσίτια, μήπως δημιούργησε μία ενοχή στο δημοσιογραφικό κόσμο, μήπως κατέστησε το δημοσιογραφικό κόσμο στην προσπάθειά του να πουλήσει το θέμα για τηλεθέαση, για τους γνωστούς λόγους, και τον κατέστησε έναν το καλύτερο ίσως γραφείο τύπου στο κοινωνικό κράτος που έφτιαξε η Χρυσή Αυγή, το μικρό κοινωνικό κράτος, το μικρό Υπουργείο Πρόνοιας που έδινε φάρμακα, το μικρό Υπουργείο Διατροφής που έδινε τρόφιμα στους ανέργους και στους φτωχούς. Αισθάνεται ο δημοσιογραφικός κόσμος κάποια ενοχή? Τα πηγαδάκια των δημοσιογράφων το έχουν συζητήσει, το έχουν συζητήσει αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Σαφές. Ελάτε, αγαπητέ φίλε. Ναι. Θέτει ένα σοβαρό ζήτημα. Να πω ότι το αυγό του φιδιού εποάστηκε πριν την κρίση. Η Χρυσή Αυγή δεν φτιάχτηκε μέσα στην κρίση. Έσπασε απλώς το αυγό και βγήκε το φίδι. Ο λόγος κάτων μεταναστών, που ήταν η πιο φτωχή και η πιο καταδιωκόμενη στη χώρα μας, χωρίς δικαιώματα, ο λόγος εναντίον των φτωχών ευρύτερα, ο λόγος, ο σεξιστικός λόγος, ο λόγος εναντίον των νέων που είχαν μια αντιαυταρχική διάθεση, ο λόγος δηλαδή κάθε ενός που σήκωνε το κεφάλι στην εξουσία με τον δικό του τρόπο και θέτε ζητήματα, ήταν ένας λόγος ο οποίος φάνηκε στην τηλεόραση, δυσφημίστηκε στην τηλεόραση, και η Χρυσή Αυγή απλώς ήρθε να εγκολπωθεί αυτές τις οριζόντιες ιδεολογίες που διατρέχαν όχι ένα, αλλά πολλά πολιτικά κόμματα. Ακούσαμε και εδώ πέρα ένα παραλήρημα αυτού του λόγου. Η Χρυσή Αυγή δεν θα ιτηθεί αν δεν ιτηθεί αυτός ο λόγος, ο ρατσιστικός, ο λόγος εις βάρος του διπλανού μας, ο λόγος εις βάρος του φτωχού. Γιατί ο μετανάστης στη χώρα μας ήταν ο φτωχός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν θα ιτηθεί όταν οι υπουργοί μόλις προχθές ήταν υπέρ του να πνίξουμε τους μετανάστες στο Αιγαίο. Κατηγορήθηκαν επισήμως από ευρωπαϊκά όργανα και ότι ακολουθούν την επαναπροώθηση, την απέναντι ακτή στην Τουρκία. Έχει μια μεγάλη σημασία αυτό, διότι αν μείνουμε στο επίπεδο το επιφανειακό και μιλήσουμε απλώς για αυτά που νωρίτερα κουβεντιάζεται, πράγματι είναι σαν να ξεχνάμε τι υπάρχει από κάτω. Από κάτω υπάρχει μια δημαγωγία αντικοινωνική. Υπάρχει μια δημαγωγία η οποία το φτωχό, επαναλαμβάνω, με οποιαδήποτε μορφή είναι ο φτωχός, και σήμερα μεγαλώνει ο αριθμός των φτωχών στη χώρα μας, τον φτωχό τον έβαλε στον τοίχο, τον κατηγορούσε. Σε αυτό λοιπόν το έδαφος, η ηλουστρασιόν δημοσιογραφία, η δημοσιογραφία που βλέπαμε της εικονικής πραγματικότητας στην τηλεόραση, κυρίως στην τηλεόραση, αλλά όχι μόνο εκεί, έπαιξε μεγάλο και καταστροφικό ρόλο. Ήταν συνεργός στο να υπάρξει Χρυσή Αυγή στη χώρα μας. Κύριε φίλε, σας έχει απασχολήσει το γεγονός ότι μπορεί αυτή η ρητορική ουσιαστικά να στέλνει κόσμο εκεί? Αν δεν αναγνωρίζετε, λόγω χάρη, ότι έχουμε πρόβλημα μετανάστευση στην Ελλάδα. Αν δεν αναγνωρίζετε, παραδείγματος χάρη, ότι έχουμε πρόβλημα εγκληματικότητας στην Ελλάδα. Αν όταν κάποιος του εγείρει, του λέτε ότι είναι ρατσιστής. Όχι αν το εγείρει, ναι, όταν πνίγει στο Αιγαίο, έχει σημασία. Συκοφαντείτε το λιμενικό παρά τα αποκαλυπτήρια. Εξακολουθείτε το λιμενικό. Έχει κάνει 750 διασώσεις. Δεν ξέρω πόσες. Κάνει κάθε χρόνο και λέτε τώρα ότι είναι δολοφόνος ο υπουργός. Ότι προχθές στο Αιγαίο υπήρξε πρόβλημα. Αυτό με επαναπρόθεσης. Είναι ψέμα ή αλήθεια? Εσείς είστε οι πρόθυμοι ρουφιάνοι. Έχετε σκεφτεί ότι αυτή η ρητορική δημιουργεί το πρόβλημα? Δεν δημιουργεί το να μην αναγνωρίζετε πραγματικά ζητήματα. Η πρακτική εναντίον των φτωχών. Στις σχολές των σωμάτων ασφαλείας, άνθρωποι με κριτήριο την φυλετική προέλευση, το αίμα, είναι κάτι που συντελεί στην αντίληψη που έχετε για το πώς πρέπει να γίνεται. Το γένος, για το γένος στις στρατιωτικές σχολές μιλάτε? Γι' αυτό μιλάμε. Ναι. Για το γένος. Για το, ναι, αυτή ξανά σας λέω τώρα η οποιαδήποτε ρύθμιση αναφέρεται τώρα. Εκείνο το οποίο στην πραγματικότητα. Αυτή ήταν η πρόταση της βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη. Αυτό το οποίο ουσιαστικά αναφέρεται η συγκεκριμένη τροπολογία.
αναφέρεται στο ζήτημα της υπηκότητας και της παράγωγης κτήσης αυτής. Αλλά θέλετε να ανοίξουμε αυτό. Της υπηκότητας. Της υπηκότητας και της παράγωγης κτήσης αυτής. Είχαν υπηκότητα. Αλλά λέω ξανά, όχι, δεν είχαν. Δεν είχαν. Αυτό είναι που προσπαθεί να βάλει σαν θέμα. Της υπηκότητας και της παράγωγης κτήσης αυτής. Παρακαλώ να ακούσουμε μερικούς. Άρα, λοιπόν, ακόμη συμπολίτες. Αν με ρωτάτε, αποτελεί θεμητή διάκριση. Παρακαλώ, κύριε. Η παράγωγη κτήση. Ελάτε. Λοιπόν, ονομάζομαι Αλέξης Βουμβακάς και είμαι φοιτητής πληροφορικής. Αισθάνομαι μια ιδέα και μια απέχθεια για τους περισσότερους παρευρισκομένους, για τους πολιτικούς αναφέρομαι. Για τις απόψεις τους εννοείται. Όχι, θα καταλήξω. Σε συζητήσεις με φίλους μας... Φαντάζομαι ότι το θέμα δεν είναι θέμα εμφάνισης, είναι όχι, θέμα όχι, απόψεων. Είναι θέμα απόψεων, καθαρά. Ναι, για τις σε απόψεις. Σε συζητήσεις με φίλους μας, σε μια ώρα καταλήγουμε σε πολύ πιο ουσιαστικά συμπεράσματα. Δεν μπορείτε να αφήσετε τον προσωπικό σας μανδύα, του κόμματός σας, των διαξηφισμών, το οτιδήποτε. Και προτιμάτε να τσακώνεστε μια μισή ώρα και να μιλάτε για ουσία μισή ώρα. Πρέπει να καταλάβετε ότι αυτή η αντίληψη έχει λήξει πια. Δεν περνάει αυτό το πράγμα πια και πρέπει να εστιάζετε σε πιο ουσιαστικά πράγματα. Το ότι δεν εστιάζετε στην πρόληψη, στη δημιουργία μιας σωστής υποδομής. Το ότι δεν πιάνετε το θέμα συνολικά. Και αρκείστε στο όταν υπάρξει ένας θάνατος, αναγκαζόμαστε να πάρουμε κάποια μέτρα. Μετά από 1,5 χρόνο, στείλατε κάποιες υποθέσεις σε μια δικογραφία. Και κάνατε και κάτι. Δεν κάνατε τίποτα. Αυτό έπρεπε να το είχατε κάνει πολύ νωρίτερα. Και δεν μπορείτε να άρχισετε να το παρουσιάζετε ότι κάνατε κάτι. Είναι τουλάχιστον τραγικό αυτό το πράγμα για μας. Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι άμα θέλετε να κάνετε μια δίκη, καθυστερήστε το λίγο παραπάνω, δημιουργήστε μια υποδομή και κάντε το σωστά. Το να πυροβολείτε κατηγορίες για το φαίνεστε είναι τουλάχιστον αστείο. Αυτό έχω να πω. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Θοδωρής Μέντης, είμαι 22 χρονών και ζω στο Λαύριο. Μία πόλη η οποία έχει βιώσει την αγριότητα της κατοχής, αριθμώντας 800 νεκρούς από την πείνα. Θα ήθελα να απευθυνθώ στους νέους, στη γενιά μου, αλλά και στους μεγαλύτερους που μπορεί να ξεχνούνε. Ο Χίτλερ, όταν έκανε το πραξικόπημα της Μπυραρίας, η αστική δημοκρατία της Βαϊμάρης, τον εφυλάκισε μόλις για 8 μήνες. Στη συνέχεια, η ίδια δημοκρατία τον αποφυλάκισε, τον φούσκωσε κοινοβουλευτικά και τον ανέδειξε στην κυβέρνηση. Ο λαός μας, η νεολαία, πρέπει να έχει καθαρό ότι ο ναζισμός δεν αντιμετωπίζεται από το σάπιο αστικό κοινοβούλιο, αλλά από μια λαϊκή συμμαχία που θα έχει ως στόχο να βάλει τέρμα στην εξουσία των μονοπωλίων, συγγνώμη, στο καπιταλιστικό σύστημα που γεννά και θρέφει τον ναζισμό, όπως είναι η δολοφονική Χρυσή Αυγή. Και θα ήθελα να προχωρήσω στην ερώτηση. Τη Χρυσή Αυγή, εκτός από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν σαν ιδεολογία τη φασιστική σβάστικα, την ψήφισαν και άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως παρασύρθηκαν, πιστεύοντας ότι έτσι θα χτυπήσουν το κατεστημένο. Θέλω να μου πείτε ποιες και πόσες ενέργειες, ερωτήσεις ή νόμους κατέθεσαν οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής εναντίον στο κατεστημένο και πόσες υπέρ των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται να σου απαντήσουν, σου απαντώ εγώ σε αυτό, ότι πολλές από τις ερωτήσεις τους έκαναν εντύπωση και θεωρήθηκαν ότι στηρίζουν το σύστημα και όχι το υπονομεύουν. Για παράδειγμα, ερωτήσεις για τα συμφέροντα ισχυρών επιχειρηματικών τάξεων στη χώρα. Ελάτε. Καλησπέρα. Αποστόλης Παπαθεοδόρου ονομάζομαι, 48 ετών. Εδώ και 2 χρόνια κάνω τη δουλειά που κάνουν οι περισσότεροι βουλευτές μας. Κάθομαι. Άνεργος. Τώρα τι να σας πω. Ο φασισμός στην Ελλάδα υπήρξε και θα υπάρξει ΕΣΑΗ. Δεν έφυγε ποτέ. Έπεσε η Χούντα. Μετά τη Χούντα ήρθε αυτός ο εθνοσωτήρας, ο κύριος Καραμαλής, που μας έβαζε στα τρένα και πηγαίναμε στη Γερμανία, που ενώ μας φάξανε, πηγαίναμε να ξαναφτιάξουμε το κράτος τους. Υπήρχαν και κάποιοι άλλοι πολύ καλοί κύριοι που ήταν στην ΕΠΕΝ και κρατάγανε τα τσεκούρια και δεν μας είπανε πότε γίνανε δημοκράτες, μπαίνοντας στο λαός ή βγαίνοντας από το λαός. Τώρα για κάποιους άλλους κυρίους, μεγάλους δημοκράτες κι αυτοί,
που χορεύανε σε κάτι βουνά και σε κάτι λαγκάδια για την 21η Απριλίου. Τι σοϊδημοκρατία είναι αυτή? Για ας μου την εξηγήσουν λιγάκι. Γιατί το βλέπω το γήπεδο γέρνει όλο μπροστά μας. Σε αυτό το γήπεδο θέλετε να παίξετε, κύριε Βορύδη και κύριε Παπαδημούλη, αν και αριστερός. Χρυσαυγίτης δεν υπήρξα ποτέ, αριστερός υπήρξα. Το γήπεδο που ευαγγελίζεται ο κύριος Βορύδης είναι το γήπεδο που γέρνει προς το λαό. Η μπάλα προς τα πάνω δεν έρχεται σε εσάς. Ποτέ δεν έφτασε στο δικό σας το μέρος. Όλο εμείς τρώμε τα γκολ. Με την ανοχή σας βέβαια. Και με τη δικιά σας την ανοχή. Καλά για τη δικιά σας. Πρέπει να συζητάμε χρόνια. Χρόνια γιατί... Ξέρεις κάτι, αγαπητέ Μάκη, σου μιλάω στον ελληνικό, γιατί είμαστε στον ελληνικό. Ένας άνθρωπος, ένας δημοκράτης άνθρωπος, κάποια στιγμή νιώθει και ντροπή για αυτά που έχει κάνει. Αυτός που δεν νιώθει ντροπή λέγεται ξεδιάντροπος. Και αυτός που δεν έχει φιλότιμο λέγεται ξεφτύλας. Κατάλαβες, αγαπητέ Μάκη? Όχι, να μου τα πεις, να μου τα συνδέσεις λίγο στο προσωπικό αυτά. Ένιωσες ποτέ ντροπή για αυτά που κάνατε στην Ελλάδα? 40 χρόνια εσύ και το αδερφό κόμμα κυβερνάγατε. Και μη μου πεις το ωραίο εφιολόγημα «δεν ήμουνα εγώ στις τότε κυβερνήσεις». Στηρίζεις τις κυβερνήσεις που μας κυβερνήσαν 40 χρόνια. Ωραία. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, το αδερφάκι. Γιατί να φοβηθώ εγώ τη Χρυσή Αυγή περισσότερο από το χέρι που χτύπαγε ο Βενιζέλος τον Νίκο? Εγώ με το που τον είδα, μου ήρθε η εικόνα του Μουσολίνη στο μυαλό μου. Έπαθα ταράκουλο. Ο Μουσολίνη, λόγω εκτοπίσματος, και ο Βενιζέλος, το ίδιο πράγμα. Αυτή είναι η δημοκρατία που ευαγγελίζεστε. Ντροπή νιώσατε ποτέ? Θα πω τώρα, θα όχι. Δεν πάει έτσι. Το ερώτημά μου είναι, ντροπή νιώσατε ποτέ? Πάει και τα κουμπακά. Ντροπή νιώσατε? Πάμε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Νίκο, δύο λεπτά να συνεννοηθούμε εδώ με το φίλο. Αλλά και με τους άλλους. Πρώτον, να συνεννοηθούμε. Το να έχουμε πολιτικές διαφωνίες, έχουμε πολιτικές διαφωνίες. Είσαι αριστερός, εγώ είμαι δεξιός. Δεν θα μου κάνεις κουμάντα στο τι θα είμαι. Δεν θα σου κάνω κουμάντα στο τι θα είσαι. Όχι, κάνεις λάθος. Δεν κάνω κουμάντο. Δημοκράτη. Κοίταξε, μην μου το κάνεις όπως κάνεις στη Θεσσαλονίκη. Δύο λεπτά. Δεν γίνεται. Όχι. Να σου πω μια κουβεντούλα. Πρέπει να απαντήσει. Ναι, θα απαντήσει. Να του πω κάτι. Μην λέμε πράγματα. Κοίταξε. Εδώ στην Αθήνα την τυρόπιτα τη λέμε τυρόπιτα. Στη Θεσσαλονίκη τη λένε μπουγάτσα με τυρί. Μη μου λες... Νομίζεις ότι η μπουγάτσα είναι τυρόπιτα. Νομίζεις. Μη μου λες και εσύ αυτό που ζούμε ότι είναι δημοκρατία. Δημοκρατία πώς? Πώς? Όταν έχουμε κομματική πειθαρχία και πάμε σαν τα πρόβατα από πίσω και ψηφίζουμε. Πλάκα μου κάνεις. Εγώ σου κάνω πλάκα. Πόσοι έχουν γίνει? Μα δεν τρέπεστε λιγάκι που... Ανεξάρτητοι βουλευτές πόσοι έχουν γίνει? Τι μου λες τώρα? Τι είπα να πει ότι έγιναν πέντε ανεξάρτητοι? Πόσα κόμματα έχεις καταλάβει ότι αλλάξαν την πολιτική? Πρόβατα υπάρχουν που πάνε από πίσω. Όχι, γιατί τους λες πρόβατα? Αυτούς που πιστεύουν σε μια πολιτική και τη στηρίζουν. Άμα πιστεύαν, όχι. Επειδή διαφωνείς εσύ. Εφιολογήματα πιστεύουν. Άμα πιστεύανε, δεν θα υπήρχε κομματική πειθαρχία. Στα σοβαρά ζητήματα, κομματική πειθαρχία. Τώρα, άμα μιλάμε για τον Κορμοράνο. Που πετάει, λέει, εντάξει, ψηφίστε και ελεύθερα. Εντάξει, αλλά κάτσε να μιλήσουμε. Μα δεν πρέπει να ντρεπόμαστε λιγάκι? Κάτσε να μιλήσουμε. Να απαντήσει. Όχι, γιατί μου λες ότι εγώ πρέπει να ντρέπομαι? Βέβαια. Εντάξει. Γιατί πρέπει να ντρέπομαι? Όχι μόνο εσύ και ο παραδιπλανός. Εντάξει, και ο παραδιπλανός και από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, γιατί πρέπει να ντρεπόμαστε διπλανοί και παραδιπλανοί? Γιατί δεν συμφωνούμε με τις απόψεις σου. Μα έτσι είναι. Τώρα μιλάς όμως χωρίς. Τώρα περίμενε, ρε παιδί μου, θες να πάμε να μιλήσουμε γιατί έκανα εγώ το 83? Να πάω να μιλήσω γιατί έκανα εγώ το 83. Αλλά τώρα δεν είναι αυτή η κουβέντα που θα ανοίξουμε. Και αυτό, να ξέρεις, για το 83, το έχω εξηγήσει 735 φορές. Θες να το εξηγήσω 736? Όχι. Δεν σε έπεισα, ρε φίλε. Προφανώς. Μα δεν τρέχει και τίποτε. Δεν σε έπεισα. Αυτό είναι όμως το ωραίο της δημοκρατίας που απαξιώνεις εσύ. Εσύ την απαξιώνεις. Όχι, την απαξιώνεις. Εσύ μου λες δεν λειτουργεί και δεν κάνει και δεν ράνει. Και δεν έχεις καταλάβει ότι επειδή λειτουργεί, ο παραδοσιακός δικοματισμός από 80 έχει φτάσει στο 40, ο ΣΥΡΙΖΑ από το 4 έχει φτάσει στο 25, επειδή λειτουργεί. Και αυτό, σου ξαναλέω, είναι ο τρόπος για να λύσουμε τις διαφορές μας. Αλλά τώρα άρχισες και μου λες ότι εγώ πρέπει τώρα υποχρεωτικά και καλά να συμφωνήσω μαζί σου. Υπερβάλλει. Ρε φίλε, είσαι αριστερός, δεν συμφωνώ μαζί σου. Είμαι δεξιός, τι να κάνουμε τώρα? Δεν θέλω να συμφωνήσω. Θα ντρέπομαι επειδή είμαι δεξιός, γιατί δεν γουστάρεις εσύ.
Για κάτσε τώρα. Σοβαρά μιλά. Ναι, μα όπως σου το λέω. Σοβαρά μιλά. Όπως σου το λέω. Δεν ντρέπεσαι που ήσουν στην νεολαία της ΕΠΕΝ και θα μιλήσει. Ρε, παιδί μου, τώρα θα μου πεις για το 83, ξαναλέω. Θες να συζητήσουμε τώρα τι έκανα και τι δεν έκανα. Που πήγαινε στις Ραχούλες και χόρευε με το πουλί. Ποιος τώρα, μα δεν ξέρω τώρα. Διπλανός, ο Παναγιώτης. Δεν ντρέπεται αυτό. Εγώ σου ξανα. Λοιπόν, εγώ σου ξαναλέω. Δεν το παίζανε όλα τα κανάλια. Εγώ σου ξαναλέω. Πριν μερικά χρόνια. Ποιο πουλί. Για τον Παπαδόπουλο. Τον Παπαδόπουλο. Δεν χόρευε με τον Παπαδόπουλο. Στις Ραχούλες και χορεύατε σε εκδήλωση. Για την 21η Απριλίου. Σε λάθος χώρα είσαι, ρε φίλε. Εγώ δεν είχα γεννηθεί όταν ήταν η επτάετια. Μωρό ήμουνα. Τι κάνεις Γιάννη του Κάσπερ. Λοιπόν, πάντως... Εγώ τίθηκα ζωρό, μπερδέψε ζωρό με άλλα. Τι κάνεις Γιάννη. Εσύ τώρα να σου πω, την είδες προφανώς ότι αριστερά με λιγάλα, έτσι. Δεν έχει καμιά ευθύνη. Και δεν έχει κάνει και τίποτα, έτσι. Με άκουσες τίποτα. Τίποτα δεν έχει κάνει. Εδώ μιλάμε για γελούδια τώρα, ιστορικά. Βία και αριστερά, καμία σχέση. Δεν το ζήσαμε, δεν το περάσαμε, δεν το έχουμε φάει στη μάπα, δεν το τρώμε. Καμία σχέση. Τα μαντρώσανε όλες τις κουντικούς. Όχι τώρα, εντάξει, καλά, εντάξει. Να μαζέψουνε τα ψηφαλάκια. Ρε παιδί μου, άστο τώρα. Στα ελληνικό καθεστώς, αδερφέ, δεν θα κάνουμε πάλι. Να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Για να φτιαχτείς εσύ, δεν θα κάνουμε στα ελληνικό καθεστώς. Γιατί το, δυο λεπτά, γιατί τόσο μένος. Γιατί τον έπιασε το αριστερό. Γιατί τόσο κακία. Έχουμε γνωριστεί. Λες ψέματα, διότι λες με είδες. Παίζουν πού με είδες. Όλα τα κανάλια δεν τα έπαιζαν. Εγώ, με φτερά. Λοιπόν, ελάτε, παρακαλώ, το όνομά σας και το σχόλιο. Μου είσαι σε άλλη χώρα. Παρακαλώ, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Τι να κάνω δηλαδή. Ελάτε, ελάτε. Μην μιλάτε χωρίς μικρόφωνο, δεν ακούγεις. Ελάτε. Σας κάνει κριτική. Μα αγάπη μου, λέει πράγματα που κριτική 500 φορές να μας κάνεις. Να μου πει για τον Ζωρό. Να μου μας φαχώνει. Αυτό που είπε ο άνθρωπος είναι ότι έχετε ευθύνη για όσα έχουν γίνει στη χώρα. Και πάτε να τον φάτε. Λίγο προσοχή και σε εσάς. Λίγο προσοχή και σε εσάς. Πιο προσοχή. Σας το λέει. Επειδή διαφωνούμε. Μην πιάζετε. Κάποια ευγένεια. Επειδή διαφωνούμε. Πάτε λίγο σ' άλλος που να συνέλθετε. Επαναλαμβάνω. Σας παρακαλώ. Πάτε να τον φάτε και του πουλάτε και μαγιά. Μα σε παρακαλώ. Να ακούσουμε μερικούς συμπολίτες μας ακόμη. Προσωπικά εγώ δεν χόρεψα ποτέ. Κύριε Ψωμιάδη, παρακαλώ. Να δεχθώ ό,τι θέλετε εσείς. Όχι, έχετε ντυθεί αυτά που είπατε. Α, να μπράβο, όχι όμως τώρα που λέει εμένα ιστορίες. Λέγομαι Αρδετάκος Γεωργιός. Όχι, για άλλα πράγματα λέμε. Ούτε το συμπολίτη μας, παρακαλώ. Είμαι ιδιωτικός υπαλληλός. Σε παρακαλώ. Καταρχάς, αυτό που κάνετε σήμερα εδώ πέρα σε εμάς, κύριε Χατζηνικολάου, είναι πάρα πολύ ιερό να μπορεί εδώ πέρα πολίτης να έρχεται, να βγάζει τον πόνο του για αυτά που έχει ζήσει εδώ στην Ελλάδα. Πάμε στο παρασύνθημα. Και εμείς οι ίδιοι βγάζουμε τα μάτια μας. Αντί να μας ακούσουν τώρα, καμπόμαστε και τους δούμε και λόγο. Καλά να πάθουμε λοιπόν. Καλά να πάθουμε. Αντί να μας ακούσουν και να μην μιλάνε καθόλου και μόνο να ακούνε, τους δούμε και λόγο. Σε ποιους, σε πολιτικούς που ανήκουν σε κόμματα τα οποία τα ταμεία τους είναι μέσα στη μαύρη τρύπα. Μέσα στη μαύρη τρύπα και τα πληρώνει ο ελληνικός λαός από την τσέπη του. Δυστυχώς. Έχουν αρπάξει τόσα λεφτά, μα τόσα λεφτά και τα έχουν βρει μια χαρά μεταξύ τους. Και εμείς εδώ πέρα σήμερα, αντί να τους τα πούμε. Παίζουμε μαζί τους. Δυστυχώς παίζουμε. Έχουμε εδώ πέρα τον κύριο Βορύδη. Τον κύριο Βορύδη να μας κουνάει το χέρι, να μας το πέσει και έχετε ένα έφαση κύριε Βορύδη, δηλαδή έλεος. Το να ακούω σε διαλύματα να λέει ότι εμείς θα μαθαίνουμε να κάνουμε αυτό, εμείς θα μαθαίνουμε να κάνουμε εκείνο και καταγγέλλω ότι είπε στο διάλειμμα ότι τη Χρυσή Αυγή, αν τη θέλουμε εμείς τη δώσουμε και εκτός νόμου. Ούτε δικαιοσύνη, ούτε τίποτα. Εδώ στο διάλειμμα. Στο διάλειμμα σε άκουσα εγώ με τα δυο μου τα αυτιά, κύριε Βορύδη. Κύριε Βορύδη. Λοιπόν, είναι ψεύτης ο άνθρωπος. Λοιπόν, είναι ψεύτης ο άνθρωπος. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα σήμερα είδαμε μία τερατογέννηση που πάει να γίνει στο άμεσο μέλλον. Σύμπραξη, Νέα Δημοκρατία με ΣΥΡΙΖΑ. Τα συνεταιράκια. Τα έχουν βρει μια χαρά αυτοί και εδώ μας δουλεύουν. Εδώ μας δουλεύουν. Λοιπόν, εγώ πιστεύω. Όχι, κύριε Παπαδημούλη, θα ακούσω. Όχι, δεν θα μου πει. Κύριε Χατζηνικολάου, συγγνώμη. Τόση ώρα κάνουν νοήματα από τον κύριο Βορύδη. Κάτσε. Όχι. Μα μας ακούσουν. Όλε σα νοήματα και οι δυο σα. Όλο νοήματα. Το μάτι του λε και σα αλήθωρη. Λοιπόν, όχι. Όχι. Λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, έλεος. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ είχα να πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι δεν άρχισε η δικαιοσύνη να πάρει τα μέτρα τη. Άρχισε ο ελληνικός λαός να πάρει τα μέτρα του. Μάλιστα. Και ο ελληνικός λαός θα δώσει την απάντησή του σε όλους τους πολιτικάτιδες, τους επαγγελματίες που μας έχουν αφημάξει τόσα χρόνια, μας έχουν πει το αίμα. Και η Χρυσή Αυγή, κύριε Χατζηνικολάου, θα είναι μέσα στην ψυχή, στην καρδιά
του Έλληνα πολίτη. Πες, και όλοι αυτοί εδώ πέρα θα τα αποδαπάνε. Ναι, αμήν γιατί κακό είναι, δεν καταλαβα. Είναι κακό. Είναι κακό, δεν καταλαβα. Είναι κακό. Τώρα τσούζει γι' αυτό, ε. Θα σπειράζει, ε. Καλά να πάθετε. Καλά να πάθετε. Θα γελάει ο ελληνικός λαός το Μάη και σα κλαίτε. Καλά σε κύριε Βορύδη, μη σου που θα πας. Εσύ, αν δεις έξω μόνος σου, χωρίς ασφάλεια, κινδυνεύεις. Κινδυνεύεις. Αυτά δεν είναι ωραία. Όχι από μένα, δυστυχώς, δυστυχώς, ξέρω ότι δεν είναι ωραία. Συμφωνώ. Συμφωνώ ότι δεν είναι ωραία. Συμφωνώ. Αλλά φέρανε τον ελληνικό λαό με την ανέχειά τους εκεί. Έλα. Μπράβο. Έλα. Κύριε Χατζηνικολάου, να πω κάτι. Μία φράση. Είχα αρχίσει να το υποψιάζομαι όταν άκουσα τη θεωρία για τα συνεταιράκια. Είχα αρχίσει να το υποψιάζομαι, αλλά δυστυχώς για τον συμπολίτη μας, με έβγαλε από τη δύσκολη θέση να προσπαθήσω να το αποδείξω όταν βροντοφώναξε ότι στηρίζει τη Χρυσή Αυγή. Δεν υπάρχει ούτε μία στο δισεκατομμύριο να συμπράξουμε με τη Νέα Δημοκρατία. Είμαστε απέναντι. Και εσύ ψεύτης. Ελάτε. Είμαι και ψεύτης, είμαι και αριστερός. Το ξέρω. Παρακαλώ. Και οι χρυσαυγίτες, άμα βλέπουν αριστερό, τραβάνε το πιστόλι. Όπως είδες και δεξιό. Παρακαλώ. Άρα, είναι πιστόλια. Καλημέρα σας. Καλατζής Παναγιώτης ονομάζομαι. Είμαι 31 ετών. Άνεργος μηχανικός 4 χρόνια. Ξέρετε τι σημαίνει 4 χρόνια. Με 2 πτυχία, 1 μεταπτυχιακό και 3 ξένες γλώσσες. Το έχει νιώσει κανείς από εσάς εδώ μέσα? Κύριε Παπαδημούλη, το έχετε νιώσει? Ορίστε. Το έχετε νιώσει να μείνετε άνεργος? Εγώ όταν, ναι. Όταν βγήκα εγώ δεν υπήρχε τέτοια ανεργία. Μάλιστα. Αλλά εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά, ναι. Και από τον κύκλο μου, μάλιστα. Και από την ευρύτερη οικογένειά μου το έχουν νιώσει. Δυστυχώς ζούμε, μάλιστα. Σε μια χώρα όπου σαν και σένα είναι εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά και τα καλύτερα μυαλά. Μάλιστα. Εγώ μετανάστευσα, κύριε Παπαδημούλη. Και ξέρετε που πήγα? Στη Τσεχοσλοβακία. Στη Σλοβακία συγκεκριμένα, πρώην Τσεχοσλοβακία. Έχω κάνει οικογένεια εκεί. Το Μάιο, Απρίλη, Μάη, Νοέμβρη του 38 και το Δεκέμβρη του 37, μία οργάνωση, ήταν οι μυστικές υπηρεσίες της Σοβιετικής Ένωσης. Ονομαζόντουσαν NKVD. Το γνωρίζετε? Νίκα Βεντέ το λένε. Μάλιστα. Συγγνώμη. Υπήρχε πλήρη συνεργασία με τα SS. Και παραδίδανε. Μπορείτε να μου πείτε πόσους Εβραίους παρέδωσαν οι μυστικές υπηρεσίες της Σοβιετικής Ένωσης στο Χίτλερ? Η Τσεχοσλοβακία, σας ενημερώνω, αν δεν είσαστε ενήμερος. Εμένα ρωτάτε. Δεν υπάρχει κάποιος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Συγγνώμη, δεν υπάρχει κάποιος του Κομμουνιστικού Κόμματος εδώ, αλλά σαν αριστερός νομίζω ότι μπορεί να γνωρίζετε. Γιατί τον ρωτάτε, ναι, αυτό? Θέλω να καταλάβω γιατί με ρωτάτε. Γιατί λέμε ότι ο Χίτλερ έσφαξε πόσα εκατομμύρια Εβραίους και κομμουνιστές. Το δέχομαι. Εγώ δεν υποστηρίζω τη Χρυσή Αυγή. Αλίμονο αν υποστήριζα τη Χρυσή Αυγή. Έτσι. Αλίμονο μου. Αλλά φταίει η Νίκα Βεντέ για την ανεργία σας όμως. Ορίστε. Φταίει η Νίκα Βεντέ για την ανεργία. Θα σας πω ένα λεπτό. Καταδικάζουμε λοιπόν μόνο τον Χίτλερ. Ο Στάλιν έκανε εγκλήματα. Συνεργάστηκε με τον Χίτλερ. Κάπου στην κουβέντα υπόθηκε ότι από τη μια μεριά στην Πολωνία, όταν έγινε η εισβολή στην Πολωνία, από τη μια μεριά μπαίνανε οι χιτλερικοί και από την άλλη μεριά μπαίνανε οι σοβιετικοί. Είναι αλήθεια αυτό? Ρωτάτε εμένα πάλι. Το πάλι. Ωραία. Μάλιστα. Παρότι δεν καταλαβαίνω τη σχέση, ναι. Της ανεργίας σας, μάλιστα. Με τον Στάλιν και την Ικαβεντέ, σας λέω ότι και προσωπικά, και το κόμμα στο οποίο ανήκω, μάλιστα. Είναι απέναντι στο σταλινισμό. Δεν καταλαβαίνω όμως το συλλογισμό σας και γιατί έχετε μια στοχοπροσύλωση να κοιτάτε εμένα και να με κατηγορείτε για τον Στάλιν. Δεν τώρα θα απευθυνθώ και στους άλλους. Σε μένα. Κοιτάτε εμένα για τον Στάλιν. Μ' αρέσει. Ωραία. Λοιπόν. Σου αρέσει ο Στάλιν? Όχι, μου αρέσει να με κοιτάει για τον Στάλιν. Κοιτάει, σου αρέσει. Ωραία. Μία σημείωση ήταν αυτή. Γιατί το 1945 οι Σοβιετικοί απαλλάξανε τον κόσμο από το τέρας. Και εσύ μιλάς ότι το τέρας ήταν σύμμαχο με τους Σοβιετικούς. Δεν ήτανε. Ήταν ή δεν ήταν? Τι να σου πω.
Ήταν ή δεν ήταν. Βρε πουλάκι μου. Βρε διάβαση λίγη ιστορία. Εγώ να διαβάσω. Πιάστε την κάβεντε. Εγώ να διαβάσω ιστορία. Ποιο νίκησε το φασισμό. Επιτρέψτε μου μια παρένθεση εμένα. Ποιο νίκησε το φασισμό. Το φασισμό. Η Ρωσία νίκησε το φασισμό. Η Σοβιετική Ένωση νίκησε το φασισμό. Τι συζητάμε στι 3 παρατέταρτο το πρωί. Ένα λεπτάκι. Τι συζητάμε στι 3 παρατέταρτο το πρωί. Να προχωρήσει. Όχι να προχωρήσει. Να φύγει ένα αιώνα μπροστά μπορεί. Ένα αιώνα θα φύγει. Έλα σε παρακαλώ γύρνα πίσω. Ωραία. Σε περιμένουμε. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, μιλήσαμε. Έχω κρατήσει κάποιες σημειώσεις εδώ. Όχι για την Ικαβεντέ. Ορίστε. Όχι, όχι. Έχω κρατήσει κάποιες σημειώσεις. Μην τον ρωτάς. Σε παρακαλώ, τον ξαναγυρίζεις πίσω στο 37. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ο κύριος Κούγιας στην αρχή της εκπομπής ανέφερε ότι όταν το κράτος χάσει την παιδεία του και χάσει και την κοινωνική πρόνοια, καταραίει σαν κοινωνία. Συμφωνώ απόλυτα. Με ακούτε? Ναι, ναι, ακούω. Με ακούτε? Κύριε Ψωμιάδη, με ακούτε? Ωραία. Ο κύριος Κούγιας, λέω στην αρχή, ανέφερε ότι όταν τα κράτη χάνουν την παιδεία τους και την κοινωνική πρόνοια, καταραίουν σαν κράτη. Κύριε Δικαιοσύνη. Υπάρχει παιδεία, κύριε Βορύδη, στην Ελλάδα? Υπάρχει κοινωνική πρόνοια? Γιατί δημιουργούσατε τμήματα πανεπιστημιακά τα οποία δεν είχαν επαγγελματικά δικαιώματα και βγάζατε άνεργους. Υπάρχει κοινωνική πρόνοια όταν οι ανάπηροι περιμένουν ένα χρόνο για να περάσουν επιτροπές των ΚΕΠΑ. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κράτος δικαίου θα συμφωνήσω. Μάλιστα. Ο κύριος συνταγματολόγος λοιπόν είπε ότι η δημοκρατία έχει υπονομευτεί. Έτσι. Και ο κύριος Βορύδης αμέσως μετά είπε ότι λειτουργεί η δημοκρατία μας. Τι ισχύει από τα δύο? Τι ισχύει από τα δύο? Όταν εμένα η οικογένειά μου, εγώ σπούδασα χωρίς πατέρα, πέθανε ο πατέρας μου και η μητέρα μου με σπούδασε με στερήσεις με σπούδασε η μητέρα μου, έτσι, για να είμαι 4 χρόνια άνεργος. Υπάρχει μία ελπίδα. Βγάλανε πλεόνασμα. Ποιο πλεόνασμα, αφού δεν έχουν πληρώσει τίποτα. Μόνο τα αναδρομικά να δώσουν στους ανάπηρους, πάει το πλεόνασμα. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Κορογιάννος Νεκτάριος. Καταρχήν να ξεκινήσω βάζοντας μια ταμπέλα σε αυτή τη συζήτηση, που πιστεύω ότι η πιο χαρακτηριστική άποψη και τεκμηριωμένη και ξεκάθαρη ήταν η αρχική του κυρίου Φλωρίδη, ο οποίος έβαλε, να το πω έτσι, το πλάνο κάτω από ό,τι δημιουργήθηκε, κάτω από όλη τη συζήτηση. Το τι είναι οργάνωση, τι είναι εγκληματική οργάνωση. Για να ξέρουμε τι συζητάμε και ποιο είναι και το θέμα της συζήτησης. Από εκεί και πέρα τα δικονομικά, το ημερομηνίες, τα λοιπά, το διαδικαστικό, θα υπάρχουν αρμόδιοι να το κρίνουν. Ερχόμαστε τώρα στο τι γέννησε αυτό το μόρφωμα, το οποίο εγώ το λέω μόρφωμα. Τι το γέννησε? Το γέννησε αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής απέναντι. Το γέννησε η ανεργία που, όπως είπε εδώ ο φίλος εδώ πέρα. Το γέννησε αυτό το που πάει να γίνει τώρα σλόγγαν της εποχής, το ναι σε όλα, ναι σε όλα, ναι σε όλα. Τι ψηφίζουμε, ναι σε όλα, τι ψηφίζουμε, ναι σε όλα. Ναι σε όλα, να πω ο λαός, σας τους έστειλε εκεί να τους φάτε στη μάπα. Δεν είναι αυτό, εγώ θεωρώ ότι δεν ήταν ψήφος αντίδρασης. Ήταν ψήφος εκδίκησης. Δηλαδή αυτό που δεν μπορούσα να κάνω. Ναι. Αυτό που δεν μπορώ να το κάνω εγώ στους πολιτικούς, να σα του φέρω εκεί μέσα να σκοτωθείτε και να πλακώνεστε, να γελάω. Εκεί το αποδίδω. Πού θα το αποδώσω? Στο ότι 500.000 ψηφοφόροι γίνανε ακροδεξί απότομα? Ούτε μία στο εκατομμύριο. Ούτε το 5% τους δεν είναι. Άποψή σου, φίλε μου, δεν θα μαλώσουμε. Λοιπόν, τώρα στο θέμα, στο πώς εκφράζονται, το πώς σηκώνουν, το τι εννοούν όταν σηκώνουν το χέρι, είπε και ο κύριος Παπαδημούλης ότι το ονόμασε ο κύριος χτες ανάταση. Εγώ στο δημοτικό που κάναμε γυμναστικές επιδείξεις, όταν λέγουμε ανάταση, σηκώνουμε τα δύο τα χέρια, όχι το ένα. Καλό. Λοιπόν, εμένα ξέρετε τι είναι αυτό που με συγκλονίζει και με αυτό θέλω να τελειώσω.
Και εδώ θέλω να δώσει λίγο, πώς λέμε, ευθύνες και στο θέμα της μόρφωσης. Στο θέμα ότι δεν υπάρχει, είναι ανιστόρητος ελληνικός λαός. Δεν με πόνισε που αυτός ο κύριος. Έτσι ήθελε να χαιρετήσει, έτσι χαιρέταει. Ή χαιρέταει το Δία, ή χαιρέτησε οτιδήποτε. Με πόνισε ότι οι Κρήτες χαιρετήσαν με τον ίδιο τρόπο. Που ένας δεν έχει βρεθεί να τους πει ότι κύριοι, κάποιοι που χαιρετούσαν κάποτε έτσι, πήγαν στην Κάνδανο, την ισοπεδώσαν, σφάξαν, βιάσανε, σκοτώσανε, βάλαν και μια πλάκα ότι εδώ υπήρχε το χωριό. Εδώ υπήρχε Κάνδανο. Μα η κυρία σηκώνει μία ώρα, κύριε Νίκο, και δεν είναι. Μία ώρα. Α, τελευταία. Κύριε Ψωμιάδη, αφού έχει μέσον εσάς, θα... Πού να μην είχε και μέσο. Λέγομαι Αργυρόπουλος Βασίλειος και είμαι απόστρατος πολεμικού ναυτικού. Αυτό το χάλι το έχουν φέρει την Ελλάδα μας, αυτό το χάλι την έχουν φάρει μόνο οι πολιτικοί μας. Αλλά την πρώτη ευθύνη την έχουμε εμείς, γιατί εμείς τους βγάζουμε. Είναι ο καθρέφτης μας. Εγώ λυπάμαι για ένα πράγμα, γιατί αυτή η νεολαία εδώ, το μέλλον της είναι αβέβαιο και εξαρτάται από αυτούς. Λένε ότι έχουν δημοκρατία. Δεν έχουμε καμία δημοκρατία. Κοινοβουλευτισμός, όπως είπε ο κύριος προηγουμένως, τους πετάνε το τι να ψηφίσουν και πάνε και ψηφίζουν. Αν είστε δημοκράτες, πάτε αύριο στη Βουλή και πέστε από εδώ και πέρα μυστικές ψηφοφορίες. Όχι μνημόνιο δεν θα πέρναγε, τίποτα δεν θα πέρναγε, αν ήταν μυστικές ψηφοφορίες. Αλλά όταν ξέρει ο άλλος ότι θα του τραβήξουν τα αυτοί μετά, πάει και ψηφίζει, κάνει την κοτούλα. Κότες. Τίποτα άλλο. Μοιράτε. Λοιπόν, γι' αυτό, αν έχετε ένα σθένος και έναν αντρισμό, πάτε στη Βουλή αύριο και πέστε μυστικές ψηφοφορίες για τον ελληνικό λαό και για τα παιδιά αυτά. Εμείς οι μεγάλοι τα έχουμε φάει τα ψωμιά μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Πρώτον, να ξεκινήσω. Αν και είμαι γυναίκα, παρατηρώ τόσες ώρες ότι μιλάτε πάρα πολύ για άντρες. Πάρα πολύ. Αν κυβερνούσαν οι γυναίκες, πραγματικά πιστεύω θα ήμασταν πολύ καλύτερα. Γιατί είμαστε γεμάτο άντρες εδώ πέρα. Δεν βλέπω πολλές γυναίκες. Τέλος πάντων, καλά, εντάξει. Okay. Αλλά γενικά το λέω. Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Εγώ θα μιλήσω πολύ γρήγορα και λακωνικά. Δεν πολυλογώ. Ούτε κομματικά θα μιλήσω. Γενικά πολιτικά θα μιλήσω. Γιατί παρατηρώ εδώ πέρα γύρω μου μια κουβεντούλα να πει ο καθένας και καταλαβαίνω κατευθείαν σε ποια γραμμή ανήκει. Τέλος πάντων. Εγώ θα μιλήσω πολιτικά. Όχι κομματικά. Πρώτον, γενικά παρατηρώ εδώ μια επίδειξη. Γενικά στους πολιτικούς, αυτό που παρατηρώ είναι μια επίδειξη ρητορικής δυνότητας, λεξιλογίου. Εγώ δεν έχω σημειώσει, τώρα τα λέω έτσι που μου ήρθαν και τα λέω. Παρατηρώ μια επίδειξη δυνότητας εδώ, ρητορικής δυνότητας και λεξιλογίου και επίδειξης και δεν ξέρω τι, εγώ αυτά παρατηρώ. Τόση ώρα έχουμε χάσει αυτό που λένε, χάσαμε το δέντρο για το... Χάσαμε την μπάλα. Ναι, τέλος πάντων, για το... χάσαμε το δάσος για το δέντρο, τέλος πάντων. Παρατηρώ εδώ το ζήτημα μας ήταν άλλο σήμερα. Τι θα γίνει με το άσυλο, με την ασυλία, τη βουλευτική. Εγώ προτείνω, εφόσον οι βουλευτές πρέπει να είναι ισάξιοι με το λαό, έτσι. Αντιπροσωπεύουν το λαό. Σωστά. Σωστά. Ωραία. Πρέπει όλοι κανονικά να τιμωρούνται όπως οι κανονικοί πολίτες. Δεν το λέω για το συγκεκριμένο. Το θεωρώ για όλους όμως, έτσι. Όχι μόνο για τη Χρυσή Αυγή. Και για τα εγκλήματα της Νέας Δημοκρατίας και για τα εγκλήματα του ΠΑΣΟΚ και για τα εγκλήματα της Χρυσής Αυγής και του ΣΥΡΙΖΑ όλων. Αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο σωστό. Είναι πολύ απλό, θα έπρεπε κατευθείαν να το έχουμε πάρει απόφαση και όχι να καθόμαστε εδώ να τσακώνονται μεταξύ σας. Μέχρι τις 3 το πρωί. Μάλιστα. Και είναι η τελευταία ερώτηση, διότι θα μας κατεβάσουν στον αέρα. Είναι 3 η ώρα. Ελάτε. Τζακ Φωτ, πόση ώρα έχω? 3 λεπτά. Τόσο πολύ. Εντάξει. 2 λεπτά. Λοιπόν, όχι... 1 λεπτό. Εντάξει. Καλησπέρα και από μένα. Καλημέρα. Ευτυχώς που μου δίνεται μάλλον στο τέλος η ευκαιρία να μιλήσω, γιατί ήθελα λίγο πολύ να κάνω μια σύνοψη. Και μου έβωσε και καλή πάσα η προηγούμενη ομιλήτρια. Στην αρχή ψιλοαπαγοητεύτηκα από τη συζήτηση, γιατί περίμενα να γίνει επί του προκειμένου και να βρούμε τι φταίει για το φασισμό, για την κατάσταση, από όπως θα προχωρήσουμε μετά. Στο τέλος παρατήρησα ότι παρόλο που ξέφυγε η συζήτηση, βρήκαμε τα αίτια του φασισμού. Έτσι, δηλαδή, νομίζω ότι ήταν ένα πολύ αντιπροσωπευτικό πείραμα το τι έγινε σήμερα. Είχαμε και τον πολιτικό διάλογο, είχαμε και το διάλογο μεταξύ πολιτών, πολιτικών,
είχαμε και από το δικαστικό κύκλο και από το δημοσιογραφικό κτλ. Με λίγα λόγια, αυτό που έγινε σήμερα και χάσαμε την μπάλα, δεν έγινε μόνο στην εκπομπή, έχει γίνει γενικά. Το γεγονός ότι πολιτικοί συζητάγανε όλη την ώρα περί των δικών τους κομματικών κομματιών, υπήρξαν επιθέσεις στο ήθος αντιπάλων, συζητάγανε αν φταίει η αριστερά ή όχι κτλ. Εντελώς άσχετα πράγματα. Βλέπουμε ότι τα ίδια πράγματα γίνονται και στον Κοινοβούλιο. Και γι' αυτό, παρόλο που η Χρυσή Αυγή συζητιέται τόσο καιρό κτλ., δεν είναι ότι της έχει βοηθεί πολύς χρόνος. Μάλλον της έχει βοηθεί πάρα πολύς χρόνος χωρίς να γίνει ουσιαστική συζήτηση πάνω στα επιχειρήματα. Απ' την άλλη, είδαμε και ότι οι πολίτες τι αντίδραση είχαν. Έτσι. Αντί να πηγαιρίσουμε πίσω στο φασισμό, να σας φέρουμε εμείς πάλι στο σωστό δρόμο, αρχίσαμε να σας λέμε τα παράπονά μας. Πάρα πολλοί από εμάς αυτό κάναμε. Αυτό λοιπόν μια γενική παρατήρηση ότι αυτό που έγινε σήμερα ήταν ένα πάρα πολύ καλό πείραμα, ώστε να δούμε και τι γίνεται σε μεγαλύτερη κλίμακα. Ακριβώς αυτά. Έτοιμος για τηλεκριτικός. Τηλεκριτικός, εντάξει, κάνει φωνή. Λοιπόν, συνεπώς, εκεί που ήθελα να καταλήξω είναι ότι έχουμε μπροστά μας τουλάχιστον στο τέλος τι έχει γίνει στην πραγματικότητα. Απ' τη μία η πολιτική ηγεσία και όχι μόνο αναλώνεται πάρα πολλά χρόνια, θα μπορούσα να πω, στα ίδια ρητορικά τεχνάσματα ή στο να αντιπαλεύει το ένα τον άλλον. Απ' την άλλη, θα μου πείτε, ο άλλος, αν δέχεται επίθεση, δεν μπορεί να μην αντιμιλήσει, αλλά τι να κάνουμε. Και από την άλλη, έχουμε και τους πολίτες, οι οποίοι πάλι χάνουν και εκείνη την μπάλα, γιατί πρέπει να κατευθύνουν πάνω την οργή τους. Οπότε, συνοψίζω και κλείνω ότι έχουμε ότι αδυναμία παρέμβασης από τη μεριά της πολιτικής έχουμε. Γιατί ο καθένας αναλώνεται με το να σκοτώνεται με τον αντίπαλό του, μέχρι που προκύπτει νέος αντίπαλος. Και από την άλλη, πολίτες πάλι χάνουν την μπάλα, γιατί στο τέλος θα πάνε να πούν τον πόνο τους ή να ρίξουν την οργή τους πάνω στο μνημόνιο, σε οτιδήποτε έχει συμβεί και αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Άντε άλλη μία. Τελευταία τοποθέτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέγομαι Τιμολέοντος Αναστάσιος, είμαι μηχανικός δομικών έργων. Έχω υπάρξει μετανάστης. Πιστεύω ότι η έννοια της μετανάστευσης στην Ελλάδα είναι τελείως παρεξηγημένη. Πιστεύω ότι δεν είναι μετανάστευση, αλλά λάθρο μετανάστευση, η οποία όμως πρέπει να τύχει μιας ιδιάζουσας προσέγγισης προς το καλό, γιατί και αυτοί που έρχονται εδώ πέρα έχουν κάποιες αιτιάσεις κτλ. Όμως τα προβλήματα, τα κοινωνικά, είναι τρομακτικά οξυμένα στην Ελλάδα. Πιστεύω αυτό που είπε ο κ. Κατρούγκαλος, ότι υπάρχει έλλειμμα δημοκρατίας και αυτό αποδίδεται από το παρελθόν, όπου εμείς σήμερα εδώ καθίσαμε και αναλύσαμε τι είναι η σήμανση, ο χαιρετισμός, η Χρυσή Αυγή, ο φασισμός, ο ναζισμός, το ένα το άλλο και οτιδήποτε. Δεν μιλήσαμε όμως για το τι έχει συμβεί με τα οικονομικά εγκλήματα, τα οποία μας ταλάνισαν τρομακτικά σαν λαό και πάνω στα οποία ακόμα δεν υπάρχει καμία τιμωρία. Έχουμε κάνει αρκετές εκπομπές. Τρομακτικές. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Και θέλω λοιπόν να πω με αυτό ότι στεναχωριέμαι και λυπάμαι απίστευτα, γιατί ο μπαμπάς μου, ο οποίος ήταν ιδεολόγος κομμουνιστής και αριστερός, ξόδεψε τη ζωή του πάνω σε αυτήν την ιδεολογία. Βλέποντας λοιπόν όλο το παρελθόν αυτό μετά τη μεταπολίτευση της αριστεράς και της περίεργης αριστερής, ψευδοαριστεράς του ΠΑΣΟΚ, λυπάμαι πάρα πολύ για όλα όσα έχουν συμβεί στην πατρίδα μου. Τίποτε άλλο δεν έχω να πω. Σας ευχαριστώ όλους πολύ. Ευχαριστώ θερμά. Νομίζω ότι ήταν μια ζωηρή, έντονη, αλλά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλό ξημέρωμα.